Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι. Να σας θυμίσω ότι αύριο είναι Τρίτη και αρχικά θα έχουμε τη σύνδεσή μας με το ραδιόφωνο τον Darwin και τον Αντώνη Μιαούδη, τον συνεργάτη μας. Αμέσως μετά έχουμε να δούμε το ρεπορτάζ και από το τι μας είπε ο Παντελής Ζωήδης και ο Μικέ Ζηρούνης για την μεγάλη εκστρατεία καθαριότητας εκεί στο λιμανάκι στο Βουβάλι. Για το θέμα της τάσης λεωφορείων και το πόσο όμορφες γίνονται με την όποια εκεί μετατροπή γίνεται από πέτρα και ξύλο. Και που βεβαίως σε λίγο κανείς δεν θα ταλαιπωρείται από τη βροχή ή τον καυτό ήλιο. Έχουμε θέματα διάσωσης τριών ξένων τουριστών, όπως ξέρετε, αλλά και ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πολλά αθλητικά δρόμενα. Από τον Πρωτέα που τα πήγε περίφημα στη Ρόδο, τον Κολυμβητικό Σύλλογο, τον Αυταθλητικό Σύλλογο, από τα παιδιά της Ένωσης Καζόνη και Κάλυμνος 2000 που πήγαν για τον αγώνα δρόμου και πρώτος ο Ανδρέας Έλληνας με το χρυσό του μετάλλιο. Και τόσα άλλα, και αγώνες μπάσκετ, αλλά και δρόμενα με το Τάικ Βοντό που αμέσως θα σας πω. Οπότε όλα όσα είπαμε πριν, στην ατζέντα αύριο, που 7 η ώρα όπως είπαμε είναι και η συνεδρίαση, η τρίτη κατά σειρά του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της ΑΝΕΚ. Μία ανακοίνωση έχω εδώ από το Club Mode, το beauty salon της Θέμιδας Λουλουδιά Κουλιά, όπου μας λέει ότι ξεκινάμε την εβδομάδα με καλή διάθεση και εξειδικευμένη φροντίδα, σας καλεί να κλείσετε ραντεβού για διάγνωση και θεραπεία στο όποιο πρόβλημα μπορείτε να αντιμετωπίζετε στα άκρα σας. Γιατί εξειδικευμένο άτομο θα βρίσκεται εκεί 21, 22 και 23 Οκτωβρίου να προσφέρει υπηρεσίες και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της ακριβώς για να κλείσετε το δικό σας ραντεβού. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, εμείς Σάββατο πρωί ήμασταν στο χώρο του Αθλητικού Συλλόγου Άτλας του Μικέ Κουλιανού, του Τάικ Βοντό, και τα παιδιά είδαμε και μάθαμε για τους αγώνες που προετοιμάζονται και φυσικά ευχηθήκαμε σε όλους καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν για το τι επίκειται το επόμενο διάστημα που περίμεναν και επισκέψεις από τους αντίστοιχους συλλόγους σε Κό και Ρόδο να τους επισκεφθούν και να έχουν φιλικούς αγώνες και εμείς ετοιμαζόμαστε και πάλι και θα τα ξαναπούμε στο αυριανό τηλεοπτικό μας ραντεβού 12 το μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους. Σάββατο πρωί στον Αθλητικό Σύλλογο Τάικ Βοντό Άτλας Καλύμνου. Καλημέρα κύριε Κουλιανέ. Καλημέρα σας. Αρχή της φθινοπορεινής περίοδου, του τέστην φαντάζομαι αρκετές δραστηριότητες αλλά και καλέσματα για να πάρετε μέρος στους αγώνες. Με πρώτο αυτό που είδα ήδη για τη Ρόδο, για το Βενετόκλειο. Ξεκινάμε δυναμικά αυτή τη χρονιά. Έχουμε τρεις δραστηριότητες μέχρι τα Χριστούγεννα. 26-27 Οκτωβρίου θα πάρουμε μέρος στο κύπελλο Νοτιού Αιγαίου. Για πρώτη φορά ο συλλογός μας θα πάρει εκεί μέρος με 45 παιδιά. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη αποστολή, πρώτη φορά που κατεβαίνουμε τόσο πολλά παιδιά. Μετά έχουμε τον Νοέμβριο Βουλγαρία, το Χερέβα Open, ένα τουρνουά δυνατό, 15 χώρες. Και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων. Αυτά εδώ είναι οι τρεις δραστηριότητες που θα πάρουμε. Το Πανελλήνιο θα αγγίξει το 2020. Όχι, για το 19 μιλάω. Α, είναι ακόμη για το 19, ναι. Μάλιστα. Αυτές οι τρεις δραστηριότητες κάνουμε μέσα στο τέλος του χρόνου. Έχετε λοιπόν έντονη κινητικότητα και μετακίνηση. Της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που είδα ότι είναι συνεργασία ΔΟΠΑΡ. Ναι. Πάει να πει ότι θα έχουμε συμμετοχές από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ναι, θα έχουμε και για πρώτη φορά και από Κυκλάδες και όλα τα Δωδεκάνησα και θα είναι πιο μεγάλο πρωτάθλημα. Αυτό βλέπω. Ναι. Μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Με είσοδο ελεύθερη όπως λέει. Εννοείται άρα αυτό, ναι. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί στο Βενετόκλειο. Στο Βενετόκλειο το διήμερο 26-27 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα παιδιά μας. Είναι έτοιμα, τους βλέπω εδώ, μας έχουν παραταχθεί και τους ευχαριστώ που εδώ είναι έτοιμοι. Θα κάνουμε προπόνηση τώρα. Ναι, άλυσα. Ωραία, και σήμερα έχουμε καλεσμένο ένα σύλλογο του Κολοσσέου της Ρόδου. Που θα έρθει τώρα το μεσημεράκι για να κάνουμε μια προπόνηση το βράδυ, μια φιλική συνάντηση και αύριο το πρωί. Και επίσης αύριο το πρωί θα μας επισκεφτεί και ο Αθλητικός Σύλλογος Ασκληπιός Σκο. Άρα θα έχουμε άλλους δύο συλλόγους. Αυτό όλο τώρα μου θύμισε τις ωραίες επισκέψεις, αλλά και την οργάνωση που είχε φέτος το καλοκαίρι στην Κολύμβηση. Ναι, ναι. Που δηλαδή ήρθαν οι ομάδες από τη Ρόδο, ήρθαν και από την ΚΟ. Και από την ΚΟ, μάλιστα, που δεν έχουν λέει κολυμβητήριο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, κύριε Κουλιανέ. Είναι πάρα πολύ καλές, γιατί μέσω από αυτές τις συνεργασίες
βγαίνουν καλύτεροι αθλητές, τα παιδιά κάνουν φίλους, γνωρίζουν τον εαυτό τους. Ακριβώς. Και έτσι. Και χτίζω το χαρακτήρα τους. Έτσι. Και σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητες. Πολύ ωραία. Άρα η πρώτη σας μετακίνηση είναι αυτή προς Ρόδο. Ναι, ναι. Και έπονται και άλλες ενδιαφέρουσες. Εγώ να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε και πάλι στη χειμερινή μας περίοδο για να ακούμε, να παρακολουθούμε και να βλέπουμε και τις εξελίξεις των παιδιών. Καλή επιτυχία, παιδιά! Φέραμε εδώ τρία παιδιά για να μας πούν και εκείνοι τις σκέψεις τους. Όνομα και επίθετο. Είμαι η Σκελά Σταματία. Έχουμε ξαναπάει στη Ρόδο. Θα είναι με μια μεγάλη εμπειρία και θα είναι πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάτε θαυμάσια, Σταματία μου. Mm-hmm. Πόσο χρόνια κάνεις εσύ τα εκποντό, θυμίσέ μας. 4 με 5. Και έχει πάει η Σταματία σε αρκετές. Ναι, έχει πάει και διοργανώσεις. Ναι, βγήκε πρώτη και η Σερβία. Ακριβώς. Τώρα είμαστε πιο μεγάλη κατηγορία. Πάμε να κάνουμε μια καλή προπόνηση εκεί, ώστε να μπορούμε να παίξουμε αργότερα πάλι εξωτερικό και στο Πανελληνίο. Μπράβο, Σταματία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η Μαρία, η Ηλία. Καλημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα. Για πες μου, είσαι έτοιμη? Έχεις προπονηθεί που ξεκινάμε για Ρόδο? Ναι. Σε 2 εβδομάδες. Νιώθεις γερή και δυνατή, πανέτοιμη να τους αντιμετωπίσεις με αυτό το πάθος που έχω δει σε κάτι αγώνες? Έχει πάει σε πάρα πολλούς αγώνες η Μαρία. Έχει πάρει και πολλές διακρίσεις και στην Αθήνα, στο Πανελλήνιο που ήταν για την ηλικία της, έχει πάρει 2η θέση και 3η θέση. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Έτσι, το ξέρω. Μια καλή προπόνηση. Έχω δει εδώ στις φιλικές αναμετρήσεις, όταν ήταν εδώ παιδιά από την Κο και από τη Ρόδο. Πόσα χρόνια είσαι εδώ, εσύ? 3. 5. 5. 4-5. Τόσα πολλά. Εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο και σε σένα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και ένας άντρας να μας μιλήσει. Εγώ λέγομαι Χαράλαμπος Τσιαουσίδης. Μάλιστα. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ στη Ρόδο και εύχομαι να πέρασω καλά τώρα που θα πάω. Και γενικά κάνω τώρα τα εκβοντό περίπου 3 χρόνια. Θαυμάσια. Αλλού όμως έχεις πάει πέραν της Ρόδου? Έχω πάει κόνε. Α, έχεις πάει κόνε. Πολύ ωραία. Νιώθεις έτοιμος για την αναμέτρηση αυτή? Ναι. Μπράβο, αγάπη μου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί πίσω και παρακολουθούν, εδώ θα είμαστε για να ακούσουμε τι έγινε εκεί στους αγώνες και να έχουμε και κάποια βιντεάκια, κύριε Κουλιανέ. Πολλά παιδιά παίρνουν πρώτη φορά μέρος στους αγώνες. Βέβαια. Περίπου τα μισά είναι πρώτη φορά, η πρώτη εμπειρία. Και γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί, ώστε να μπορούμε να πάμε αργότερα σε κάποιο πανέλληνο επίπεδο. Έχει γίνει ξανά κάτι τέτοιο από την περιφέρεια? Ναι, συνέχεια γίνεται. Σε αυτό το στυλ. Αυτό. Τώρα έγινε, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, άρα και Κυκλάδες. Κυκλάδες, ναι. Ανοίξαμε την βεντάλια ακόμη περισσότερο. Και είναι καλύτερα, γιατί θα έχει περισσότερα παιδιά. Ακριβώς. Θα έχει πιο δυνατούς αγώνες. Και μπορεί την επόμενη φορά να το κάνουν και από εκεί στην έδρα τους, δηλαδή στη Σύρο. Και να πάμε και εμείς Κυκλάδες. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Και περιμένουμε να σας καμαρώσουμε. Γεια σας, παιδιά.